δική έρευνα, διότι όλοι συμφωνούμε ότι η ΜΚΟ είναι ένας καταπληκτικός θεσμός και έχει εξαιρετικές ΜΚΟ οι οποίες έχουν κάνει καταπληκτικά πράγματα και συνεχίζουν να κάνουν. Εδώ όμως στην περίπτωση της πολιτικής διαχείρισης των τελευταίων 15 χρόνων υπάρχει διάχυτη εντύπωση ότι υπήρχε βιομηχανία ΜΚΟ πολιτικά συνδεδεμένων με τα κόμματα που κυβερνούσαν, τα δύο μεγάλα κόμματα που κυβερνούσαν εκείνη την περίοδο, και πρόκειται για μια πραγματικά βιομηχανία διαχείρισης πολιτικού χρήματος, η οποία πρέπει να τεθεί, πολιτικού χρήματος πρέπει να τεθεί υπό έλεγχο, πέρα από τα θέματα της δικαιοσύνης και να δούμε και τις πολιτικές πεδίο. Κύριε Σαχνίδη, για πείτε γιατί ορισμένα αφορούν και... Έχω την εντύπωση.